Señor. Ya sus amigos. Y los setas están de cama al lado, señor Mue. Ναι, ναι. Μισό λεπτό, γιατί ένας δικός μου έφαγε καταιγίδα, τη λέγομαι. Señor Mumakush. Έλα, μπρε, σ' ακούμε. Σ' ακούω. Ωραία, σενιόρ μου. Τι στείλω, ο μιλός έτας. Ναι, ναι, είμαστε νέοι, νέοι. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Είσαι στην πόλη, πόσες μέρες περίπου? Δύο μέρες. Πήγε περίπου σε 3 μέρες, αλλά εγώ ήμουνα... Εντάξει, μπορούμε να γίνω εδώ και κομπλέ κομπλέ, δεν με ενδιαφέρει πόσο καιρό είσαι, αλλά εντάξει, αυτό σε ρωτάω μόνο πόσο είναι η οικογένειά σου. Έλα. Λέω, πόσο είναι η οικογένειά σου, αυτό ήθελα να ακούσω, ρε φίλε. Αλλά βαίνεις, ναι. Θέλω να μου πεις εσύ τι πουλάς, τι μπορείς να πουλήσεις. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εσύ θα... Έχω, η οικογένειά μου έχει πολλά τέτοια. Πολύ ωραία. Εγώ γενικά πουλάω τα πάντα, ρε φίλε. Απλώς επειδή τώρα θα με βόλευε για. Μελάμε για ψυχολογία. Βασικά, εγώ από ό,τι θυμάμαι κάνω mushroom, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, πες μου ξανά. Mushroom και weed κυρίως, ρε φίλε. Καταλάβες. Και κάνω. Και weed. Ναι. Ναι. Ωραία, θέλω να μου πεις μια τιμή π.χ. για το... Εγώ σου λέω για την κόκα, που είναι το πιο γνωστό ναρκωτικό της πόλης. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν και παλιά στην πόλη σε ένα καρτέλ, από ό,τι θυμάμαι, επειδή έχω να... είχα πάθει μια καταιγίδα από την Αυγική, είχα να έρθει πολύ καιρό στην πόλη, ήμουν απαράλλητος. Ναι. Νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, ότι ένα φορτηγάκι, δηλαδή 10.000 γραμμάρια. Βασικά ένα φορτηγάκι γεμάτο με γραμμάρια από κρακ, το τυραγασμένο, θα σου βγει γύρω στο μισό μύριο, κάπου εκεί κειμένου. Εμείς κρατάμε μόνο το 5%. Περίμενε να σου πω, περίμενε να κάνω τις πολιτισμό μου. Ένα φορτηγάκι χωράει 5.000 προσαρισμένα. Ωραία, ναι. Το ένα προσαρισμένο, η πιο φτηνή τιμή που μπορεί να σου δώσει κάποιος είναι 110 με 111. Ναι. Ναι. Εγώ σου λέω, εσύ από αυτό παίρνεις τον 25. Κρατάς από εκείνο όσο θέλεις. Δεν μπορείς να κρατήσεις. Και ποιο σημεία. Λίγο άμα θες κρατάω και ποιο λίγο. Ναι, σου λέω, εσύ πόσο τέτοιο. Εγώ από τα 125 που παίρνεις το από πόσο μου δίνεις. Από τα 125 θα σου κρατήσω τα 10. Τα 10, άρα πάμε σε 115 αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι 5.75. Ναι. Μισό εκατομμύριο, 75.000. Καλησπέρα, μαγκές. Ναι. Καλησπέρα, σινιό μου. Καλησπέρα, ρε. Όπως βλέπεις, εγώ δεν είμαι πολύ μικρή οικογένεια, αλλά η δική μου τώρα είναι έτσι. Έχω βάλει μια άλλη δουλειά εκεί, πρόσεξε. Αν βλέπεις εκεί ναι, δεξιά, ναι. Ξέρεις που είναι στα λιμάνια. Ξέρω, ξέρω. Κάνω μια άλλη δουλειά, έχω να μην έρθω. Εκεί στο λιμάνι που έχει τα πλοία. Εκεί. Εκεί ό,τι χρειαστείς για πρόσεξε, είμαι εδώ. Αυτό ήθελα να σου. Έχεις με κάποιον καλύτερη σχέση, με κάποιον χειρότερη. Κοίταξε, εγώ να σου πω με όλους έχω καλές σχέσεις. Με όσους έχω γνωρίσει. Και με Γιακούζα που έχω γνωρίσει κομπλές σχέσεις και με Μπράντμπακ κομπλές σχέσεις. Αυτούς έχω γνωρίσει πάνω κάτω να σου πω, οπότε. Και με Βάγκος καλά παιδιά. Καλά παιδιά είναι Βάγκος, δεν λέω ότι είναι κακά παιδιά. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εσείς ξέρω εγώ κάνετε κάτι. Κόβεσαι, δηλαδή... κόβεσαι ξανά. Αλλά με ακούς. Ναι, καλύτερα, έλα. Λοιπόν, εσείς δηλαδή μου κάνετε προς, κάνετε προς γενικά. Γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι ρε φίλε για προς, καταλαβες. Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, δηλαδή εγώ δεν θέλω μόνο και εγώ να σου κάνω
τον drug dealer είναι ok, να στο κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Απλώς άμα μπορείς και εσύ ρε φίλε να μου κάνεις και το process. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα σου δώσω εγώ κάποια ναρκωτικά και να μου τα κάνεις εσύ process και να μου κρατήσεις κάτι. Να σου πω, αν σου κάνω εγώ στόχο το process, να σου πω πως πηγαίνεις σε αυτή την πόλη. Μου δίνεις stock αυτά που παίρνεις. Π.χ. παίρνεις 125 από το sell. Μου δίνεις stock. Εγώ σου κάνω process, δεν σου παίρνω τίποτα. Μου δίνεις και εσύ τα stock. Καταλαβαίνεις πώς το πάει. Ναι. Ναι, αυτό το λέω. Ας πούμε και εγώ σε όλους λέω ότι επειδή είμαι καινούριος και θέλω να ανέβω, ψηλά σου η φήμη μου, λέω ότι κρατάω μόνο 5%. Εντάξει, κοίταξε και εγώ 5% κρατάω στο process αναλόγω στην ποσότητα. Αν μου φέρεις εσύ 5 φορτηγά θα σου κρατήσω 3, δεν θα σου κρατήσω 5. Αλλά αν μετά σου πω θέλω να μου κάνεις το sell, δεν θα σου κρατήσω τίποτα γιατί και εσύ δεν θα μου κρατήσεις τίποτα αν τα λέω σωστά. Ναι. Καταλαβαίνεις πως πάει. Δεν υπάρχουν μόλις οι οικογένειες αυτό το πράγμα. Π.χ. οι Βάγκος έχουν ένα λαϊ. Οι Γιακούζα έχουν ένα λαϊ. Εσείς έχετε ένα λαϊ. Όχι, όχι, όχι. Θέλετε τίποτα να κάνουμε. Εμείς ψάχνουμε. Εσείς αμαθήστε μας τις διαθέσεις. Κοίταξε, εγώ να σου πω, η οικογένειά μου είναι 20 άτομα. Δεν σε κρύβομαι. Ωραία, εμένα η οικογένειά μου είναι κάπως 7 άτομα γιατί είμαστε και καινούργοι. Εντάξει, κοίταξε, αυτό φτιάχνεται. Τώρα είστε μόνο οι τρεις σας στην πόλη, αυτό σου λέω. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Αυτή τη στιγμή ναι. Ωραία, κοίταξε, εγώ θα σου δώσω ένα περιθώριο αυτές τις δύο εβδομαδούλες που μπορείς και έχεις την ασυλία σου να φαρμάρεις, να κάνεις ό,τι θες. Αλλά ό,τι φαρμάρεις τώρα πρέπει γρήγορα να τα κάνεις process, να θυμάσαι αυτό που σου λέω. Γιατί θα γίνει το λεγόμενο wipe σε μια-δυο εβδομαδούλες. Τι? Όντως. Τι θα γίνει? Ναι, θα γίνει ένα λεγόμενο wipe. Για πόσο καιρό? Αυτό θα γίνει wipe εκείνη τη μέρα. Ό,τι ναρκωτικό έχεις και δεν το έχεις πουλήσει, πάει. Είναι σαν συλλήξεις. Γενικά η πόλη θα ξανανεύει ή όχι? Δηλαδή μου λες ότι θα γίνει ένας θέρας σεισμός και όλη η πόλη θα καταστραφεί. Δεν θα γίνει όλη η πόλη τα ναρκωτικά. Δεν κατάλαβες. Δηλαδή στο λεγόμενο armory της βίλας μας, ό,τι ναρκωτικό υπάρχει επεξεργασμένο ή μη, τέλος. Κατάσχεται, όχι κατάσχεται, καταστρέφεται, χάνεται. Μένει εκεί πέρα αλλά είναι λιγμένο, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Κατάλαβα. Okay. Αυτό σου λέω, εγώ στον δίνω σαν συμβούλιο που δίνω σε όλες τις οικογένειες είναι εδώ. Εγώ πάντα θα είμαι εδώ από την πόλη του Αποκάλυψη, αλλά είχαμε διαλυθεί για λίγο και τώρα ξαναμονωθήκαμε. Τελικά για το αλλά ή θέλετε ή θέλετε. Σου είπα, αγόρι μου, να περάσουν αυτές οι δύο εβδομάδες να δεις πως είσαι, αν θες εσύ ακόμα και το βλέπουμε. Για να μην σου πω από τώρα, γιατί εσύ μπορεί μέχρι τότε να έχεις άλλες σχέσεις, κατάλαβες. Να μην σε κρατήσω. Κοίταξε τώρα τι κάνεις εσύ, τι μάζευες ας πούμε. Εγώ μάζευα μανιτάρια. Μανιτάρια. Αν θες, τι ώρα είναι, περίμενε για κάτσε να δω. Η ώρα είναι 6.30. Πώς τα μάζεψες? 400 μόνο ένας μάζευε. Α, δεν μάζεψατε με ποτάκι? Όχι, όχι, εμείς έχουμε κάποια μαζευμένα βέβαια. Ναι, κοίταξε, καλύτερα να μαζεύουμε με ποτάκι, να ξέρεις. Σου δίνει με 30 κάπα. Σου δίνει 40 κάπα μανιτάρια, κόκαλη, ό,τι θες, είναι αυτό. Και είναι και πιο καλό γιατί το ποτάκι σου τρώει και πιο λίγα λεφτά. Δηλαδή με τα 40 κάπα εσύ παίρνεις 8 προσαρισμένα. Παίρνεις 8 κάπα προσαρισμένα. Μπορώ, ξέρω εγώ, να μαζεύω κι εγώ και το ποτάκι. Να μαζεύεις εσύ για δικά σου. Το ποτάκι θα μαζεύει τα 40.000, εσύ θα μαζεύεις δικά σου. Άλλο λέει το παιδί, ρε. Τη στιγμή που μαζεύει το ποτάκι. Θα μπορεί να μαζεύσει κι αυτός με τα χέρια, λέει. Κοίταξε. Πες ότι τα παιδιά εδώ είναι μανιτάρια, κομπλέ. Εδώ πέρα, αυτό είναι το ποτάκι. Φαρμάρει αυτά τα δύο μανιτάρια. Τα φαρμάρει μέχρι να πάει 40 κάπα. Εγώ όλα τα άλλα τα μανιτάρια που είναι γύρω μπορώ να τα φαρμάρω. Μπορώ να φαρμάρω αυτομάτα. Άλλο σου λέω, το καλύτερο είναι το ποτάκι. Παίρνεις εκεί τα 40 κάπα. Φεύγεις, τα βάζεις στο αρμορί σου. Ζητάς από κάποια οικογένεια process. Τελείωσε. Το καλύτερο για μένα σαν ναρκωτικό, να σου πω την αλήθεια, είναι κόκαλη που δεν θέλει πράγματα. Κόκαλη, γιατί εμάς, να σου πω την αλήθεια, δεν κρύβομαι. Όταν προδίδραμε την πρώτη μέρα στην πόλη, οι Block 6 μας είχαν πει το μανιτάρι, δηλαδή πήγαν να μας παίρνουν κορόιδα από ό,τι κατάλαβα. Κοίταξε. Για να παίρνουν και τα υλικά. Κοίταξε. Όχι, όχι, απλώς είπαν αυτό γιατί αναγκαστικά θα απλώς αυτούς. Όχι, κοίταξε, οι Block από ό,τι νομίζω έχουν σε αλλάει με τους Ιναλό, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος. Απλά είναι ότι τους υπέρει του καθένα, π.χ. με συμφέρει το μανιτάρι, δεν χρειάζεται τίποτα, είναι γρήγορο, τα πάντα. Α. Και η κόκα δηλαδή, το crack, το λεγόμενο,
Είναι, κοίταξε, είναι το κόκαλιφ το premium και η κόκαλιφ κανονική. Η κόκαλιφ η premium είναι το crack. Η κόκαλιφ κανονική είναι. Ναι. Μήπως ξέρεις αν επιτρέπεται η premium που είναι για να μας βοηθήσει λίγο. Να σε βοηθήσω, τι θες αγόρι να μου. Θες, ναι, ναι. Θες να πάρω ελικόπτερο να σε ξαναγήσω στην πόλη. Να μου πει λίγο. Ωραία, πάμε λίγο σε ένα ελικόδρομο όλοι μας, να πάρουμε 3 ελικόδρομα. Απλά εγώ, αμίγκο, πρέπει να κλείσω τα λεγόμενα μάτια επειδή έχω... Δεν σου λέω κάτι, κόμπλα χωρινό μου. Από εδώ εσάς ποιος είναι τον boss. Είναι εγώ και το παιδί. Καλή συνέχεια, αμίγκο. Εγώ και το παιδί που σηκώνει χέρι. Το άντρη boss σας ποιος είναι ο Dracula. Καλή συνέχεια, μέχρι. Τι είναι πολύ καρή. Το άντρη boss σας από εδώ ποιο είναι. Το πολύ καρή το παιδί. Να κάνουμε έτσι, έχετε όπλα μαζί σας. Αυτά. Κάτι πιστολάκι γιατί ακόμα περιμένουμε. Ναι, εντάξει, πειράζει, έχουμε εμείς. Αλλά εγώ συγκεκριμένα είμαι πολύ καλός με τα πίστολα. Κοίταξε. Ωπα, όχι ρε, έκλεισε μάτια. Κοίταξε, εγώ δεν έχω θέμα να σε ξαναγήσω πουθενά. Δεν είμαι πάλι στην πόλη για τους καινούριους, στην καρδιά μου τους έχω. Θέλω και μία από τους κινητούς να τσεκάρεις, να υπογράψεις μια τελεία στο λεγόμενο αυτό πικρέ. Ας τον κάνει, ξύπνιος είναι βρεζό. Στο off topic. Για να έχω τον ασύρματό σου. Πήγε μπορεί να χρειαστείς κάτι για να μην με βρίσκεις. Τώρα θα γράψω μια καλησπέρα μου είναι. Να μην ξέρεις να φούκουρε. Τι να κάνω στο κινητό για πες. Τίποτα, ο αδερφός το κατάλαβε. Τάρκετ τα γορίνα μου. Πόπο κοιμισμένη είναι. Κούνα τις μηχανές. Κάνουμε να ξέρεις το Σένγι έχουν πάρει. Ναι ρε, ξαδερφέ σου είπα τι κάνουμε, δεν ακούεις τι έλεγα. Αλλά είσαι βλάβο, περίμενε θα σου πω. Περίμενε να σου πω, τον είπα, θα σε αφήσω εγώ. Τι λέει ρε αυτός. Το παιδί εδώ που είναι G, δεν τρέχω πει που είναι ο G. Αν θες ρωτά τον και προσωπικά ότι... Είμαι ο δυνατός της παρέας. Όχι ότι τα παιδιά δεν συμμετέχουν καθόλου. Παιδιά είναι εδώ βοηθοί μου, παύλα συνεργάτες, παύλα αδέρφια μου. Πρώτα τα αδέρφια μου και μετά. Για αυτούς θα πέφτει και στη φωτιά να σου πω. Για τον κάθε ένα από αυτούς. Και που είχε και για το αλάιμ και για τα πάντα θα πέφτει στη φωτιά για το τι κάνανε. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Και μιλάει αυτός. Ωραία, εγώ σου στείλα μια τέτοια. Αν θες μπορείς να μου στείλεις τον ασύρματό σου ή να σου στείλω και εγώ τον ασύρματό μου, δεν ξέρω τι θες, δεν έχω κάτι. Να σου στείλω το δικό μου, να μου στείλεις και το δικό σου μένα. Κουτικό μου λέει αυτός ο τρόπος. Ακούς τέτοια, Slayer. Έλα. Φεύγω, πετάγουμε λίγο μέχρι το άμμος από εδώ παραπάνω. Κουπλέ. Έρχομαι. Σου έστειλα εγώ συγκεκριμένα, να το κάτσω. Έλα αδερφάκο μου, συνδέθηκα, σου έβαλα και εσένα. Ό,τι χρειαστείς, όπως βλέπεις και στα κανάλια δεξιά στο κινητό σου. Εγώ είμαι Jim, ο Slayer. Αλλά νιώθω και σαν όμως δεν έχω τέτοιο θέμα, ό,τι χρειαστείς μου λες. Είμαι ο πιο ενεργός μες στην πόλη, εγώ και τα παιδιά. Ωραία, πάμε στο υλικοδρόμιο να δεις. Έχετε το αυτοκίνητο σου, κουνήστε να μην γίνει εξαφανιζόλ. Πάμε. Κοιμώνται ρε μαλάκες. Να ρωτήσω, χωράμε να μας πάρει τη μάχα. Στις μηχανές, όχι, κάποιος δεν θα πάρει το Ferrari. Να μας πάρει στις μηχανές γιατί δεν χωράμε. Ελάτε, σας βάλουμε τις βαλίτσες εδώ ρε. Ξαδέρφε, κατέβα με το παιδί να πας με το Ferrari στον καράζο. Δεν χωράτε ρε τώρα λέ. Και τι ρε, ας φύγουμε το αμάξι. Όχι. Το αυτοκίνητο πάρτε ρε, γιατί δεν κινείται αυτό. Κινείται μόνο. Έλα, πες. Πάμε, ανέβα, ξαδέρφε. Περίμενε ρε. Έλα σε μένα, θα πρέπει ο ξαδερφός στο αυτοκίνητο με τον δικό σου να πάνε στην καράζ, έλα. Ας μείνω ο δικός σου μέσα, ένας από τους σας θα έρθει μαζί μου. Όχι, ξαδερφέ. Μην τον αφήσεις να οδηγήσει, δεν έχει τα καλύτερα μάτια. Κατάλαβα, θα είναι. Στον καράζ πάτε. Ρε Ρόκη, πάνε πάρε το αμάξι, εσύ δεν μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά. Θέλω να έρθουμε. Όλοι στον καράζ, έλατε. Σταματάτε, του πάρω εγώ τα αμάξι. Τα χωράφια, ρε. Κάτσε να το πάρει, Ρόκη. Μόνο το μαντάρι ρε. Τα μαλλιά βγαίνουν από το αμάξι. Έχεις βάλει πολύ σέλμα. Πού πάτε τώρα.
Ναι ρε, μόνο μετά σου λέω. Πάντα έχονται εκεί. Φωτος μαλάκες. Ναι, πάμε hood.